Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον, απλό, σύντομο, αλλά ουσιαστικό ερώτημα σήμερα να απαντήσουμε που το έστειλε μια φίλη και λέει «Ο σύντροφός μου δεν με ακούει όταν του λέω τι θέλω από αυτόν και τι με ενοχλεί μέσα στη σχέση μας». Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μπορεί να σημαίνει έλλειψη ενδιαφέροντος του συντρόφου μου για μένα. Μπορεί να σημαίνει έλλειψη πνευματικότητας ή ναρκισισμός. Καταρχάς, όπως λέμε, όπως ισχύει για όλα τα βίντεο που φτιάχνουμε εδώ στο κανάλι μας, η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική και ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικά κίνητρα και διαφορετικούς λόγους για τη συμπεριφορά του. Άρα, ό,τι λέγεται εδώ δεν είναι παρά θεραπευτικές υποθέσεις, οι οποίες μπορεί να ισχύουν, μπορεί και να μην ισχύουν. Προσπαθώ να καταλάβω ακριβώς από ποιο χώρο έρχεται αυτό το ερώτημα. Νομίζω ότι πρόκειται για ένα ζευγάρι, που το ένα πρόσωπο από τα δύο, αυτό που στέλνει το ερώτημα, αισθάνεται κάποια δυσφορία σε σχέση με τα τεχτενόμενα ή τα μη τεχτενόμενα μέσα στη σχέση. Αλλιώς τη φαντάστηκε τη σχέση, αλλιώς την ονειρεύτηκε, αλλιώς την οραματίστηκε, αλλιώς θεωρούσε στην αρχή πως θα ήταν η σχέση, και όσο περνάει ο καιρός και εξελίσσεται η σχέση, έχει κάποια παράπονα από τον την σύντροφο, έχει κάποιες επιθυμίες και θέλω που δεν ικανοποιούνται μέσα από τη σχέση και προσπαθεί να μεταφέρει στον στην σύντροφο αυτά ακριβώς. Αυτά που γίνονται ή δεν γίνονται και δεν του τις αρέσουν και αυτά που θα ήθελε να γίνονται. Και το άλλο πρόσωπο ακούει, αλλά δεν ακούει. Δεν βάζει αυτή, που θα λέγαμε στην Κυπριακή διάλεκτο, δεν βάζει αυτή. Τι μπορεί να συμβαίνει? Καταρχάς, εάν πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο στο παρελθόν μας άκουγε, δηλαδή κάτω από άλλες συνθήκες, το συγκεκριμένο πρόσωπο, για παράδειγμα όταν φλερτάραμε, όταν είχαμε τις πρώτες μας συναντήσεις, στην αρχή της σχέσης μας, είχε ευήκου αότα, είχε ανοιχτιά τα αυτιά του, τα αυτιά της, και άκουγε καλά και προσεκτικά τι είχαμε να πούμε, και μετά στην πορεία της εξέλιξης της σχέσης αυτό άλλαξε και η γυναίκα ή ο άνδρας, το πρόσωπο που ήταν πρόθυμο να μας ακούσει, πρόθυμο να ακούσει με προσοχή αυτά που λέμε και να ακούσει ενεργητικά αυτά που λέμε, δηλαδή να τα λάβει σοβαρά υπόψη, όχι απλώς να τα ακούει έτσι για να τα ακούσει. Εάν στην πορεία της σχέσης αυτό έχει αλλάξει, τότε δεν μιλάμε για κάποια αντιληπτική δυσκολία που μπορεί να έχει το πρόσωπο αυτό. Δεν λειτουργούμε όλοι οι άνθρωποι με τον ίδιο τρόπο. Υπάρχει το στοιχείο της νευροδιαφορετικότητας. Αν κάποιος άνθρωπος, για παράδειγμα, βρίσκεται σε κάποιο τρόπο λειτουργικότητας που είναι διαφορετικός από τους υπόλοιπους, μπορεί να δυσκολεύεται να κατανοήσει αυτά που του λένε οι άλλοι. Αν όμως το ίδιο πρόσωπο που τώρα δεν μας ακούει, προηγουμένως μας άκουγε, που τώρα δεν προσπαθεί να καταλάβει τι θέλουμε να του πούμε, ενώ προηγουμένως προσπαθούσε να καταλάβει τι θέλουμε να του πούμε, αυτό σημαίνει πως μπορεί να μας ακούσει, αλλά σε αυτή τη φάση δεν μας ακούει. Γιατί δεν μας ακούει? Δεν μας ακούει επειδή πλέον του της γίναμε αδιάφοροι? Δεν μας ακούει επειδή μας θεωρεί δεδομένους? Δεν μας ακούει επειδή έχει έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας και στην αρχή που μας άκουγε το έκανε στα πλαίσια του love bombing και τώρα που πλέον νιώθει ή πιστεύει πως δεν χρειάζεται να μας κερδίσει, έχει σταματήσει να μας ακούει? Δεν μπορώ να γνωρίσω. Ο μόνος τρόπος για να μάθεις, φίλοι εσύ που ρωτάς, και ο μόνος τρόπος για να μάθουμε όλοι όσοι από εμάς έχουμε τέτοιου είδους προβληματισμούς σε σχέση με τον την σύντροφό μας, είναι να τον την ρωτήσουμε στα ίσια. Τα ζευγάρια είναι εξαιρετική ιδέα να έχουν ουσιαστικές συζητήσεις που να μιλάνε ανοιχτά για τα ζητήματα που απασχολούν τον ένα, τον άλλο ή και τους δύο και να θέτουν ευθέως τα ερωτήματα αυτά στην σύντροφό τους. Για παράδειγμα, θέλω να σου πω ότι
τον τελευταίο καιρό νιώθω πως σου μιλάω και δεν με ακούς. Νιώθω πως με αγνοείς. Και θέλω να μου εξηγήσεις γιατί συμβαίνει αυτό. Ή προχθές κάθισα και μίλησα μαζί σου για ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Ενώ σου μιλούσα είχα την εντύπωση πως με άκουγες, η συμπεριφορά σου αργότερα όμως και η ανταπόκριση σου αργότερα μου απέδειξε ότι δεν με άκουγες και θέλω να το συζητήσω. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος όταν γίνεται μια τέτοια προσέγγιση, το άλλο πρόσωπο να εκλάβει τη δική μας προσέγγιση ως επιθετική και να αρχίσει να αμήνεται και να λέει «Μα γιατί με κατηγορείς άδικα, πότε μου πες κάτι και δεν σε άκουσα, πες μου κάτι συγκεκριμένο». Αυτό μπορεί να γίνεται στα πλαίσια μιας εντονής αμυντικότητας ή ακόμη και στα πλαίσια του όπλου, του ψυχολογικού πολέμου, του gaslighting. Το να προσπαθεί κάποιος δηλαδή να μας βγάλει τρελούς ή να μας κάνει να πιστέψουμε πως είμαστε τρελοί. Εάν μας ενδιαφέρει πραγματικά ο σύντροφός μας, εάν μας ενδιαφέρει πραγματικά η σύντροφός μας, εάν θέλουμε ουσιαστικά να διατηρήσουμε και να προστατεύσουμε τη σχέση που έχουμε, ακόμη και όταν εκφράζουμε τα παράπονα μας και τις διαφωνίες μας, πρέπει να το κάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο που να είναι μη επιθετικός και μη κατηγορητικός προς τον άλλον. Δηλαδή, έχω παράπονα από σένα ότι εσύ δεν με ακούς, ή είσαι ένας άχρηστος σύντροφος, είσαι μια άχρηστη σύντροφος που δεν με ακούει. Όχι. Θέλω να συζητήσουμε για κάποια συναισθήματα που έχω και με προβληματίζουν. Μπορούμε να κλείσουμε ένα ραντεβού. Μπορούμε να πάμε απόψε το βράδυ, για παράδειγμα, να φάμε μαζί στο αγαπημένο μας εστιατόριο και εκεί να μιλήσουμε ήρεμα και ωραία. Μπορούμε να πάμε για ένα καφέ. Θέλω να μοιραστώ μαζί σου κάποιες σκέψεις που έχω και κάποιες ανησυχίες. Θέλω να μάθω πώς νιώθεις κι εσύ και πώς σκέφτεσαι. Γιατί όταν θέλουμε οι άλλοι να μας καταλαβαίνουν και οι άλλοι να δίνουν προσοχή και σημασία στο τι προσπαθούμε να τους μεταδώσουμε, οφείλουμε και εμείς οι ίδιοι να κάνουμε το ίδιο για αυτούς. Οφείλουμε να έχουμε και εμείς ανοιχτά αυτιά για να ακούμε τον τη σύντροφό μας. Γιατί εφόσον μιλάμε και για ναρκισισμό, είναι εξαιρετικά ναρκισιστικό να θέλουμε να ακουγόμαστε μόνο εμείς, να θέλουμε να γινόμαστε εμείς κατανοητοί από το έτερο μας σήμιση, αλλά να μην μας ενδιαφέρει να ακούσουμε εμείς και να κατανοήσουμε εμείς τον άνθρωπο με τον οποίο συνδεόμαστε. Οι σχέσεις, οι υγιείς σχέσεις είναι ανταποδοτικές. Δίνεις και παίρνεις, παίρνεις και δίνεις. Και πρέπει να είμαστε δίκαιοι και με τον άλλο άνθρωπο με τον οποίο συνδεόμαστε, αλλά και με τον εαυτό μας. Άρα, υπάρχει ανταποδοτικότητα σε αυτή τη σχέση, ρωτάω το πρόσωπο που ρωτάει. Εσύ όταν σου μιλάει ο άνθρωπος αυτός, ή όταν προσπαθεί να σου μιλήσει, έχεις ανοιχτά αυτιά και πρόθυμα για να ακούσεις τι θέλει να σου πει ο άνθρωπος αυτός. Θέλεις να ακουστείς, προετοίμασε το έδαφος και ζήτησε μια ανοιχτή συζήτηση στην οποία να ακουστείς αλλά και να ακούσεις. Να ακούσεις αλλά και να ακουστείς. Τα ζευγάρια χάνονται πολλές φορές στην έλλειψη βαθιάς και ουσιαστικής επικοινωνίας. Στην αρχή μιας ερωτικής σχέσης, που τα ερωτικά συναισθήματα και ορμόνες μας βρίσκονται σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, είναι εύκολο να θεωρήσουμε ότι έχουμε βαθιά επικοινωνία, ενώ στην ουσία να μην έχουμε βαθιά επικοινωνία, να έχουμε βαθιά ορμονική και βαθιά ερωτική και βαθιά σεξουαλική επικοινωνία. Αλλά να μην καταφέρνουμε να έχουμε βαθιά γνωστική και συναισθηματική επικοινωνία. Τι σημαίνει βαθιά γνωστική και συναισθηματική επικοινωνία? Να είμαι σε θέση να σου μεταφέρω τις σκέψεις μου, γνωστική επικοινωνία, να είμαι σε θέση να σου μεταφέρω τα συναισθήματά μου και να σε βοηθήσω να καταλάβεις πως νιώθω, συναισθηματική επικοινωνία, η οποία όμως να είναι ανταποδοτική. Να είμαι και διατεθειμένος να ακούσω και να κατανοήσω τις σκέψεις σου και τον τρόπο σκέψης σου και φυσικά να ακούσω και να κατανοήσω, να ακούσω, να αντιληφθώ, να καταλάβω τα δικά σου συναισθήματα και τον τρόπο με τον οποίο νιώθεις. Είμαι σε θέση να το κάνω αυτό? Είμαι διατεθειμένος να το κάνω αυτό? Είπαμε, το φλερτ και οι σχέσεις είναι παιχνίδια για δύσκολους παίχτες. Δεν είναι εύκολα πράγματα.
Όταν οι άνθρωποι μπαίνουν στη διαδικασία να διεκδικήσουν, να συνδεθούν ουσιαστικά με έναν άλλο άνθρωπο, τότε σημαίνει ότι οφείλουν να βάλουν και όλο τον κόπο και όλη τη δουλειά που απαιτεί η βαθιά ουσιαστική επικοινωνία. Η βαθιά ουσιαστική επικοινωνία έχει δυσκολίες, μεταξύ των οποίων είναι και οι δυσκολίες της αναγνώρισης των δικών μας ευαλωτότητων, των δικών μας προβλημάτων, των δικών μας ψυχικών τραυμάτων. Όταν ανοιγόμαστε και μιλάμε για το πώς νιώθουμε, όταν ανοιγόμαστε και μιλάμε και επικοινωνούμε για το πώς σκεφτόμαστε, αναπόφευκτα, μοιραζόμενοι αυτές τις πληροφορίες με το πρόσωπο με το οποίο συνδυόμαστε, γινόμαστε και ευάλωτοι απέναντι στο πρόσωπο αυτό. Μαθαίνει το πρόσωπο αυτό για τις αδυναμίες μας, τις οποίες θα μπορεί δυνητικά να χρησιμοποιήσει εναντίον μας. Οπότε είναι παιχνίδι για δυνατούς παίχτες η δημιουργία ουσιαστικής, βαθιάς, διαπροσωπικής, ανθρώπινης, επικοινωνιακής, ερωτικής σχέσης. Δεν είναι παίξε-γέλασε, δεν είναι μόνο παίζω ερωτικά και λέω ωραία λόγια. Θέλει κόπο, πνευματικότητα. Πολλοί άνθρωποι, όντως, παρατηρείται να έχουν μια ουσιαστική έλλειψη πνευματικότητας. Αυτό ισχύει. Όταν επιλέγουμε ένα σύντροφο, κατά τη γνώμη μου πάντοτε, πρέπει να έχουμε υπόψη μας αυτό το στοιχείο της πνευματικότητας. Εάν εμείς ήδη προσπαθούμε να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, γιατί κανένας δεν μπορεί να ισχυριστεί και να πει «εγώ είμαι πνευματικός άνθρωπος». Το μόνο που μπορεί να ισχυριστεί κάποιος είναι ότι εγώ προσπαθώ να γίνομαι πνευματικός άνθρωπος. Γιατί η πνευματικότητα είναι μια συνεχής προσπάθεια και ένας συνεχής αγώνας. Δεν επιτυγχάνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Και αν σταματήσουμε να προσπαθούμε, τη χάνουμε την πνευματικότητα. Είναι, για παράδειγμα, όπως την ικανότητα του χορού. Αν κάποιος είναι όσο δεινός χορευτής και να είναι κάποιος, όσο καλά και να ξέρει να χορεύει, αν σταματήσει να κάνει μαθήματα χορού, αν σταματήσει να εξασκείται στο χορό, αναπόφευκτα θα χάσει την ικανότητα την υψηλή που είχε όταν εξασκείτου. Άρα, εάν εμείς προσπαθούμε να είμαστε πνευματικοί άνθρωποι, τότε είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να ψάχνουμε για να βρούμε ένα σύντροφο ο οποίος επίσης να προσπαθεί να είναι πνευματικός άνθρωπος, ώστε να υπάρχει μια συμβατότητα και όπως ο κάθε πνευματικός άνθρωπος τολμάει να αποκαλύψει την ευαλωτότητα του στον άλλο, έτσι και εμείς να τολμούμε να αποκαλύψουμε την ευαλωτότητα μας στον σύντροφο μας και ο σύντροφος σε εμάς. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι το βαθύτερο επίπεδο επικοινωνίας είναι να μοιραστείς τον πόνο και το φόβο σου. Όχι το ερωτικό, όχι το σεξουαλικό. Αυτόν λεχθέντων δεν σημαίνει ότι δικαιολογούμε την έλλειψη ουσιαστικής και βαθιάς επικοινωνίας με την έννοια της ανοχής και αντοχής σε τέτοια συνθήκη. Δηλαδή, είναι ψυχοφθόρο, είναι αποξενωτικό, είναι εν γέννη απάνθρωπο να ζούμε σε συνθήκες όπου ο άνθρωπος με τον οποίο μοιραζόμαστε τη ζωή μας, το κρεβάτι μας, το τραπέζι μας, το σπίτι μας, δεν δίνει προσοχή σε αυτά που νιώθουμε, δεν δίνει προσοχή σε αυτά που σκεφτόμαστε και όταν του μιλάμε, όταν της μιλάμε, μπαίνει από το ένα αυτή και βγαίνει από το άλλο. Αυτές είναι εξαιρετικά ψυχοφθόρες συνθήκες ζωής. Η έλλειψη επικοινωνίας, η ουσιαστική συναισθηματική και γνωστική αποξένωση από τον σύντροφο, την σύντροφο, μπορεί να προκαλέσει ψυχικά, σωματικά, μέχρι και ψυχικά, ψυχοσωματικά, μέχρι και σωματικά προβλήματα υγείας. Είναι αφύσικο. Είναι αρρωστημένο να είμαστε δύο άνθρωποι στο ίδιο σπίτι, στο ίδιο κρεβάτι, στην ίδια οικογένεια, στο ίδιο ζευγάρι, και ο καθένας να σκέφτεται τα δικά του, ο καθένας να νιώθει τα δικά του και να μην επικοινωνούν μεταξύ τους. Το έχουμε πει πολλές φορές, σε διάφορα βίντεο, ότι η μοναξιά μέσα στο πλήθος είναι χειρότερη από τη μοναξιά που ξέρεις ότι είσαι μόνος σου και μπορείς να τη μετατρέψεις σε μοναχικότητα. Εάν δεν έχουμε επιλέξει από την αρχή έναν σύντροφο με τον οποίο να μοιραζόμαστε αρχές και αξίες,
έναν σύντροφο με τον οποίο να μοιραζόμαστε αντιλήψεις. Έναν σύντροφο, μια σύντροφο με τον την οποία να μοιραζόμαστε τον πνευματικό μας αγώνα και να έχουμε και δυο ουσιαστική διάθεση για βαθιά επικοινωνία. Και προσπαθούμε εκ των υστέρων να δημιουργήσουμε τις συνθήκες βαθιάς επικοινωνίας και το τέρι μας δεν ενδιαφέρεται γι' αυτό, τότε αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να προτείνουμε στο τέρι μας να πάμε για θεραπεία ζευγαριού. Εάν το τέρι μας αποδεχθεί την πρόταση να πάμε για θεραπεία ζευγαριού και συμβληθούμε και οι δύο ουσιαστικά στη θεραπεία ζευγαριού, τότε μπορεί να βοηθηθούμε να χτίσουμε για πρώτη φορά μέσα στο ζευγάρι μας ουσιαστικές γέφυρες επικοινωνίας. Εάν υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις και οι κατάλληλες προϋποθέσεις για να δουλέψει η θεραπεία ζευγαριού και για να χτιστούν ουσιαστικές γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, είναι να έχουν και οι δύο αγαθή διάθεση, αγαθά κίνητρα, δηλαδή θέλουν και οι δύο να προσπαθήσουν να βοηθήσουν να βελτιωθεί η ποιότητα της σχέσης τους, του γάμου τους, της επικοινωνίας τους, να είναι και οι δύο εκεί παρόντες, δηλαδή να ενδιαφέρονται ερωτικά ο ένας για τον άλλον και να μην παίζει φάση που να ασχολείται ο ένας ή ο άλλος ή και οι δύο με άλλα πρόσωπα, να έχουν και οι δύο ανάλογο επίπεδο διανοητικής, συναισθηματικής και πνευματικής νοημοσύνης και να συμβληθούν, να αναλάβουν την ευθύνη μιας θεραπείας. Στο βιβλίο μου «Να μείνω ή να φύγω» που κυκλοφορήσε από τις εκδόσεις ψυχογιών, υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορεί μία σχέση να βελτιωθεί και ενδεχομένως να διασωθεί και ποιες είναι οι περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες όσο και αν θέλει μία πλευρά, άμα η άλλη πλευρά δεν επιθυμεί να συνεργαστεί, δεν επιθυμεί να καταβάλει τον πνευματικό κόπο και τον πνευματικό αγώνα για θεραπεία της σχέσης και για εδραίωση βαθιάς και ουσιαστικής επικοινωνίας, τότε το να χωρίσουμε είναι μονόδρομος, δεδομένου του ότι, όπως είπα και προηγουμένως, είναι αρρωστημένη συνθήκη η αποξένωση μέσα σε ένα ζευγάρι, η αποξένωση μέσα σε ένα γάμο. Δεν είναι υγιή συνθήκη. Και πάρα πολλοί άνθρωποι έχουν χάσει τις ζωές τους και κυριολεκτικά και μεταφορικά ζώντας χωρίς βαθιά επικοινωνία. Ας το κοιτάξουμε, ας το βάλουμε προτεραιότητα. Να συνδυόμαστε βαθιά, να επικοινωνούμε βαθιά και ουσιαστικά. Ας επενδύσουμε πάνω σε αυτό. Γιατί πρόκειται για παράγοντα που επηρεάζει πάρα πολύ, πάρα πολύ την υγεία μας γενικότερα. Και εδώ που τα λέμε, ποια είναι η ουσία της ζωής, ποιο είναι το νόημα να ζει κανείς, αν ζει αποκομμένος και αποσυνδεδεμένος ακόμη και από τον ίδιο τον εαυτό. Γιατί όταν προσπαθείς να επικοινωνήσεις με το τέρι σου και το τέρι σου σε κόβει, όταν προσπαθείς να επικοινωνήσεις τη σκέφτεσαι και τη νιώθεις και δεν σε ακούει και σε αφήνει στο διαβάστηκε, μεταφορικά και κυριολεκτικά, τότε στο τέλος αναπόφευκτα απομονώνεσαι και αποξενώνεσαι, αποκόπτεσαι και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Και αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο, ξαναλέω, για την ψυχική και σωματική μας υγεία, ισορροπία και ακεραιότητα. Την αγάπη μου σε όλους και εύχομαι από καρδιάς να έχουμε το θάρρος, να έχουμε τα κότσια, να έχουμε την πρόθεση, την επιθυμία και τη διάθεση να δουλεύουμε, να καταβάλουμε τον κόπο και την προσπάθεια που απαιτείται για πνευματικότητα. Και η βαθιά συνδεσιμότητα μεταξύ ενός δύο ανθρώπων που βρίσκονται σε ένα ζευγάρι αποτελεί πνευματικό αγώνα.